Επαόριστον να αναβάλλονται οι τσουχτερέ αυξήσει των διοδείων κατά μήκο τη Εγνατίας Οδού μετά το κόκκινο που άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αρμόδια διεύθυνση τη Κομισιόν δεν έχει εγκρίνει εδώ και δύο μήνε τη νέα τιμολογιακή πολιτική που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση και αναμένονταν να τεθεί σε ισχύ από την 1η Πρώτου 2019, ζητώντα τα διόδια να υπολογίζονται βάσει εκπομπή ρήπων των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν το καλοκαίρι οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών Ευκλήδη Τσακαλώτος και Χρήστος Πίρτζης αντίστοιχα, από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιγουμενίτσα με τους κήπους Εύρου πρόκειται να αυξηθούν από 0,03 ευρώ με ΦΠΑ σε 0,05 ευρώ με ΦΠΑ ανά χιλιόμετρο για τα γιοταχή αυτοκίνητα. Η αναπροσαρμογή αυτή συνεπάγεται με αυξήσεις από 66% έως 150% στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από τις υψηλότερες αυξήσεις είναι να υποστούν τα διόδια στα Μάλγαρα καθώς θα απογειωθούν με ποσοστό 150% δεδομένου πως η χρέωση θα διαμορφωθεί σε 3 ευρώ από 1 ευρώ και 20 λεπτά που είναι σήμερα στις αυξήσεις τιμών στην Εγνατία Οδό, το Υπουργείο Υποδομών αντιπαραθέτει το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων, όπου ο ανάδοχος για το σχετικό έργο αρχικού προϋπολογισμού της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακηρυχθεί τον Απρίλιο.